Το προϊόν που έχω αυτή τη στιγμή δίπλα μου, όταν λέω δίπλα μου εννοώ δίπλα μου, τέλος πάντων, πίσω μου, πρέπει κάπως να προστατεύσουμε οτιδήποτε ηλεκτρικές συσκευές έχουμε στο σπίτι. Υπολογιστές, κονσόλες, τηλεοράσεις και δεν συμμαζεύεται, κινδυνεύουν από κάτι. Από τι κινδυνεύουν? Από το ρεύμα. Exactly. Το ρεύμα είναι ο εχθρός μας. Στη συγκεκριμένη περιοχή που μένουμε, το ρεύμα έχει πάρα πολλές αξιομοιώσεις της τάσης, διακοπές ρεύματος, αναξιοπιστία, full, έτσι. Οπότε χρειαζόμαστε ένα UPS. Ή αλλιώς, Uninterruptible Power Supply. Συγκεκριμένα τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα UPS της Cyber Power από τη σειρά Value Pro, που είναι τα πιο value for money, ας πούμε έτσι, τα πιο οικονομικά. Είναι Line Interactive, το συγκεκριμένο, που σημαίνει ότι με το AVR που έχει μέσα, τι είναι το AVR, ξέρεις? Το AVR είναι Automatic Voltage Regulation. Οπότε, αυτό που κάνει είναι να παίρνει το ρεύμα από την πρίζα, που όπως είπαμε με τις αυξομοιώσεις της τάσης, ελέγχει την αυξομοίωση των τάσεων. Μπορεί να είναι 240 βολτ, 220 κτλ. Το ελέγχει, το σταθεροποιεί, το πηγαίνει ας πούμε 230, σου λέω εγώ, το στέλνει στον υπολογιστή σου, όπου ό,τι έχει συνδέσει ας πούμε. Σε δευτερόλεπτα αυτό το ρεύμα. Ναι, σε δευτερόλεπτα. Ναι, τίποτα. Μπαμ, το κάνει. Για να έχει σταθερό ρεύμα. Τα inline είναι ουσιαστικά σταθερά, αλλά όχι η τέλεια επιλογή. Θα έρθουμε σε λίγο το γιατί δεν είναι η τέλεια επιλογή. Τώρα, υπάρχουν και άλλες μάρκες. Υπάρχει APC, Power Walker κτλ. Δοκίμασα ένα της APC, επίσης 1000VA, αυτό είναι 1000. Μετά από λίγη χρήση, άρχισε να μυρίζει πλαστικό όλο το δωμάτιο. Απλά να το αναφέρω ότι σνιφάρεις λίγο. Κάνεις λίγο έτσι, πιάνεις λίγο. Πρέπει να ανοίξεις παράθυρο μετά ή να το βγάλεις έξω από το δωμάτιο. Έχει πολύ φασαρία. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό βέβαια για την APC. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Έτσι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ας πούμε για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλά για το συγκεκριμένο μοντέλο που έτυχε να χρησιμοποιήσω εγώ. Πάμε τώρα εδώ πέρα στα δικά μας, Cyber Power. Λοιπόν, η Cyber Power, το συγκεκριμένο που είναι 1000, έχουμε μέχρι 550 W ρεύμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο δεν μπορείς να κουμπώσεις έναν υπολογιστή με μια κάρτα γραφικών RTX 4090 που καίει ανθρώπους, έτσι, γιατί θα κάψεις και το UPS. 3090. Ούτε 3090. 2080. Όχι, όχι, 3060 και καλά είμαστε. Έλα, μην μου κουνιάσετε τώρα. 3060, άντε 3070. Λοιπόν, οπότε μην το πηγαίνετε και μέχρι 550 W. Γενικά, ό,τι λέει, δεν πάμε να βάλουμε. Πώς έχει, ωραία, είμαστε στο 90% capacity. Βάλε, βάλε. Δεν έχει τέτοια, θα πάρει φωτιά και θα κλαίμε μετά. Τώρα, η μπαταρία, άμα βάλετε μέχρι τα 500 W, σχεδόν δηλαδή όλη την μπαταρία, υπολογίζουμε κάνα 3 λεπτά. Είστε πολύ πουλί, 2 λεπτά. Οπότε, μόλις κλείσει το. Μόλις κλείσει το ρεύμα. Μόλις κλείσει το ρεύμα, κάνουμε το σταυρό μας. Ότι θα προλάβουμε να σώσουμε. Α, μπράβο. Η εφαρμογή που έχει μέσα η Cyber Power, μόλις πέσει το ρεύμα, χωρίς να είσαι στον υπολογιστή, έρχεται και σου κάνει save, παιχνίδι, αρχεία, ό,τι έχεις ανοιχτό. Το μοντάζ σου, κάτι, οτιδήποτε. Δεν μας απασχολεί το τι είναι αυτό. Στα κάνει save όλα, κλείνει τις εφαρμογές κανονικά και μετά κάνει κανονικό τερματισμό του υπολογιστή. Η σύνδεση στον υπολογιστή γίνεται με ένα καλώδιο USB. Τώρα, σε τέτοιου είδους UPS, συνδέεις επάνω, μας το λέει κιόλας, μπορείς να συνδέσεις υπολογιστή, κάμερα ασφαλείας, που άμα έρθει ο κλέφτης και σου κλείσει το ρεύμα για να μπει μέσα, η κάμερα μένει κανονικά online και καταγράφει, σερβερ, τηλεόραση και κονσόλα, νομίζω και modem, μέχρι εκεί. Επειδή είναι Line Interactive, που είπα και πριν, δεν μπορείς να συνδέσεις, ρε παιδί μου, τον παππού. Δεν μπορείς να συνδέσεις τον παππού. Και ο παππούς! Κατάλαβες, γιατί... γιατί το Line Interactive έγινε μία διακοπή ρεύματος, ένα blackout, ας πούμε, εδώ πέρα που μένουμε εμείς, και το UPS αυτό δεν έκανε τίποτα. Έκλεισε. Έκλεισε. Legit. Dead. Dead. Παππούζι! Άμα υπήρχε κάποιος παππούς συνδεδεμένος εδώ πέρα, πάει ο παππούς, κλαίμε. Και ο παππούς! Για κάτι πιο σοβαρό, θα πάρετε ένα online, θα δώσετε τα διπλές λεφτά βέβαια. Θα δώσετε τα διπλές λεφτά βέβαια, αλλά προστατεύετε τον παππού.
Πάμε να κάνουμε ένα σοβαρό βίντεο. Πάλι σε τρόλ βγαίνει. Δεν μπορώ. Το πολύ καλό χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι μπορείς να βάλεις σίγαση. Γιατί άμα δεν έχει σίγαση, καταλαβαίνει ότι όποτε πέφτει το ρεύμα. Ένα κάνει ένα μεγάλο μπιπ που σου πρίζει τα. Αυτά. Ναι, καταλάβατε. Και άμα κοιμάσαι και σου γίνει διακοπή 3 ώρα το βράδυ, 4 ώρα το βράδυ, πρέπει να σηκωθεί, να κλείς, να κάνει. Να κάνει. Ναι, γιατί πετάγεσαι κιόλα σαν τον παππού που λέγαμε πριν. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, πρέπει να αναφέρω ότι ο χρόνος που μας δίνει η Cyber Power μας λέει, ας πούμε, ότι στα 200 W έχεις μπαταρία χρόνο 16 λεπτά. Σου λέει εντάξει, 16 λεπτά είναι καλό χρονικό διάστημα για να κλείσεις. Ενδεικτικό όμως, γιατί λέει πάνω ότι με βάση το πόσο ρεύμα έχει, πόση κατανάλωση γίνεται, ας πούμε, πόση χρήση γίνεται της συσκευής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή, άμα είσαι σε χώρο με παραπάνω υγρασία. Όχι τώρα εμείς ότι είμαστε, αλλά αν ήμασταν σε μέρος με υγρασία, καταλαβαίνεις ότι έχεις πιο χαμηλή μπαταρία. Και για να κλείσουμε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, από πίσω το UPS έρχεται με 4 υποδοχές Suco. Έχουμε μια τροφοδοσία του ρεύματος που τη βάζετε στην πρίζα κανονικά για να πάρει ρεύμα από τον τοίχο, το UPS σας. Έχουμε ένα circuit breaker που είναι σε περίπτωση ανάγκης, άμα κολλήσει κάτι το UPS, πατάτε το κόκκινο κουμπάκι. Είναι το κουμπί το κλασικό, άμα γίνει κάτι τέτοιο, πατάμε το κόκκινο κουμπί. Καταλάβατε όλοι, ναι, δεν είναι επεξηγηματικό full. Έχουμε το USB Type-B που συνδέουμε αυτό εδώ πέρα. Έχουμε τις δύο θύρες τηλεφώνου. Εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να σταθούμε λίγο, ότι μπορείς να προστατεύσεις και το modem σου. Γιατί το modem και να το έχεις στην πρίζα μπορεί να πάθει οτιδήποτε με αυξομοιώσεις του ρεύματος που γίνονται στην πρίζα του τηλεφώνου. Οπότε ουσιαστικά φέρνεις από την πρίζα του τηλεφώνου, τραβάς ένα καλώδιο, το πηγαίνεις στο UPS και μετά τραβάς άλλο ένα καλώδιο από το UPS, από τη δεύτερη, από την έξοδο που έχει ουσιαστικά, και το πηγαίνεις στο modem. Οπότε το modem είναι ασφαλές έτσι. Γιατί εμάς αυτό που έγινε είναι ότι έπεσε ένας κεραυνός εδώ κοντά. Και ακούω ξαφνικά από πίσω μου ένα τσαφ. Πάει το modem. Έτσι. Και δεν ήταν καν στην πρίζα. Ήταν μόνο στο τηλέφωνο συνδεδεμένο. Και τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να το συνδέσω κι εγώ αυτό το modem. Γιατί μάλλον παίζει να καεί έτσι όπως πάμε. Γιατί το έχω ξεχάσει. Ευτυχώς το θυμήθηκα. Πάμε λίγο να σας δείξω την οθόνη LCD που έχει μπροστά. Λοιπόν, έχουμε το load capacity πρώτα, που ουσιαστικά μας λέει το πόσα watt έχουμε φορτώσει. Έχουμε το πόση μπαταρία έχουμε, έτσι, το battery capacity είναι στο full τώρα 100% η μπαταρία μας. Θα δείτε εδώ πέρα ότι έχουμε το normal, που είναι η λειτουργία η κανονική, ότι όλα λειτουργούν, υπάρχει ρεύμα, παίρνει ρεύμα από τον τοίχο. Έχουμε άλλη μια ένδειξη που είναι το silent, που είναι αυτό που σας είπα ότι μπορείς να βάλεις με το mute. Δείτε, αν πατήσω το mute, κρατημένο για 3 δευτερόλεπτα, θα βγει. Βλέπετε, κάνει ένα beep και βγαίνει. Τώρα εδώ πέρα, άμα πέσει το ρεύμα, τελείωσε. Θα αρχίσει να φωνάζει το UPS. Λοιπόν, και από κάτω έχουμε κάποια πραγματάκια. Έχουμε estimated delay runtime, που σημαίνει ότι τώρα αυτή τη στιγμή, αν πέσει το ρεύμα, έχω 15 λεπτά για να κλείσω τον υπολογιστή, που είναι υπεραρκετός χρόνος. Αν πατήσουμε το display, μας βγάζει και άλλα χρήσιμα δεδομένα. Έχουμε το input, το πόσο ρεύμα παίρνουμε, που είναι 231 volt. Έχουμε τη συχνότητα του ρεύματος, που είναι στα 50 Hz. Το πόσο ρεύμα μας δίνει, το output, αυτό που βγάζει το UPS αφού το καθαρίσει, υποτίθεται, εντός εισαγωγικών, που είναι 233 volt, βλέπετε αλλάζει συνέχεια. Το output επίσης 50 Hz. Να βλέπουμε το output, το πόσο ρεύμα μας δίνει. Αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής καταναλώνει 170 watt, που ισοδυναμεί με 181 VA, αλλά ας μιλάμε καλύτερα σε watt για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το λέει και σε ποσοστό πόσο είναι, 31% ας πούμε, και το ίδιο λέει και για ποσοστό του VA, λέει το ποσοστό της μπαταρίας. Εγώ νομίζω το πιο χρήσιμο να το έχετε είναι αυτό εδώ, που να σου λέει το πόσο μπαταρία έχεις ακόμα μόλις πέσει το ρεύμα, και νομίζω τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τα έχεις, υπερβολές τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν ήταν το UPS της CyberPower, το VP1000 LCD. Το έχουμε περίπου 3 εβδομάδες, κάπου εκεί έχουμε κάνει, κοντεύουμε μήνα που το κάνουμε χρήση. Γίνανε κάποιες διακοπές, μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Το μόνο πρόβλημα υπήρχε σε αυτό το μεγάλο blackout που έγινε, που δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς στο ρεύμα. Είχαμε πολύ απότομες αυξομοιώσεις και δεν την πάλεψε καθόλου αυτό να αντιληφθεί το τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Τώρα, το συγκεκριμένο σε ποιος απευθύνεται. Απευθύνεται
σε άτομα που θέλουν να πάρουν ένα καλό UPS που το έχουν για χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πας από 80 ευρώ και πάνω, ας πούμε. Δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο, δεν μπορεί να κινηθώ κάτι τέτοιο, δεν τα έχω δοκιμάσει όλα. Αλλά είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή άμα θέλετε να το τσεκάρετε. Άμα σας βοήθησε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe, τα ξέρετε πλέον, εντάξει. Και θα τα πούμε, πότε, στο επόμενο βίντεο. Με πότε άλλο. Αυτό. Αντίο.